Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πιστοί στο ραντεβού μας και φέτος όπως κάθε χρόνο με τη ζωντανή αθλητική εκπομπή 90 συν, όπως πάντα μαζί σας ανανεωμένοι βέβαια, όπως είδατε και από το ρεπορτάζ της Κυριακής με τη Φωτεινή Πασχαλίδου, όπως πάντα με τη Φωτεινή Πασχαλίδου και τον Κωνσταντίνο Θοδοκότση. Είμαστε λοιπόν πιστοί στο ραντεβού μας και αυτή τη σεζόν, 1 Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα να ευχηθούμε, να μην πούμε Κώστα καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα κατευθείαν, εφόσον ο καιρός μας τα χάλασε πάρα πολύ. Έχει δύο εποχές, καιρός έχει καλοκαίρι και χειμώνα. Καλοκαίρι και χειμώνα, μη σου πω κατευθείαν βαρύ χειμωνιά. Μας τα χάλασε λίγο το Σαββατοκύριακο. Το Βιεγνατία Ροδόπης δεν πήγε όπως τα περιμέναμε όσον αφορά με την προσέλευση του κόσμου με τις κακές καιρικές συνθήκες. Αλλά παρόλα αυτά περάσαμε καλά και θα δούμε και αναλυτικότατα ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαστε λοιπόν εδώ κοντά σας κάθε Δευτέρα, αθλητική Δευτέρα όπως έχει καθιερωθεί εδώ στο TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 7.30 ώρα μέχρι λίγα λεπτά πριν τις 9, πριν το κεντρικό δίκτυο. Και να πούμε η εκπομπή Αθλητική Ροδόπη με τον Γιώργο Σκουταρίδη. Έτσι. Πριν από τις 7.30-6 ώρα, που ασχολείται μόνο βέβαια με το τοπικό ποδόσφαιρο της Ευστράκης και με την τρίτη εθνική, εκεί που συμμετέχει ο ΠΑΟ Κοσμίου. Τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα, να τα πούμε λίγο περιληπτικά, Κώστα. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα, θα ξεκινάμε με Volley League. Βέβαια δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας της ΑΕΚ Κομοτηνής με την ομάδα της Κηφισιάς και δεύτερη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο έπαιξε βέβαια, έχει ξεκινήσει το League Cup Νίκος Σαμαράς, αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου αθλητή, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Μετά θα πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας, παράθυρο θα δείτε ποιοι είναι, έτσι, θα δούμε μπάσκετ τοπικό, δεν έχει αρχίσει ούτε η τρίτη εθνική, γι' αυτή ξεκινάει στις 14 Οκτωβρίου και μετά θα δούμε αστεία βίντεο, άλλα βίντεο, όπως πάντα είναι ποικίλης μορφής. Και μέσα στην αθλητική επικαιρότητα φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κάρτα μας, Volley Cup Νίκος Σαμαράς. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Κομοτηνής 3-0, ΠΑΟΚ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0. Να πούμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια το ότι ο ΠΑΟΚ τα έπαιξε το Σαββατοκύριακο λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Όπως βέβαια θα συνήθως το ΛΥΚΑ Νίκος Σαμαράς υποβαθμίστηκε κάπως, διοργανώνεται σε μία πόλη. Π.χ. φέτος ήταν η Θεσσαλονίκη. Λόγω αυτών των υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών της ομάδας του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έγιναν αυτά τα δύο παιχνίδια μαζί. Όπως και τις Τετάρτη το επόμενο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Λυκείου ΑΕΚ Κομοτηνής με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Αυτά όσον αφορά το βόλεϊ. Φωτεινή, τι έχουμε τώρα? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την ΑΕΚ Κομοτηνής στο βόλεϊ. Προσπάθησε ειδικότερα στο δεύτερο και στο τρίτο σετ η ΑΕΚ Κομοτηνής με αντίπαλο τον Κυπελούχο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε με 3-0 σετ για την πρώτη αγωνιστική του League Cup Νίκος Σαμαράς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη την αγωνιστική σεζόν 2018-2019 και μάλιστα συνέδρα το με 3-0 επί της ΑΕΚ Κομοτηνής για την πρεμιέρα του πρώτου ομίλου στο League Cup Νίκος Σαμαράς. Με πρώτο σκόρερ το Δημήτρη Τζούριτς που σημείωσε 19 πόντους σε 29 προσπάθειες αγγίζοντας το 66% αποτελεσματικότητα, ο ΠΑΟΚ είχε συνέχεια το προβάδισμα και επικράτησε σε 66 λεπτά. Η Κομοτηνή προβληματίστηκε στην υποδοχή και από νωρίς βγήκε νοκάου τον Ράγκουα, ο οποίος έγινε και αλλαγή με τον Ανδρεάδη μόλις το 13-8 του πρώτου σετ. Ο διαγώνιος από τη Ρουάντα ένιωσε πόνο στη μέση και προστατεύθηκε από τον προπονητή του Ηλία Κρυούζη. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο του σερί 4-0 ανεβάζοντας τη διαφορά στο 11-5 του πρώτου σετ, ενώ στο 14-10 έκανε ένα νέο σερί 5-0 και εκτείνεσε τη διαφορά στο 19-10 και έκλεισε το σετ άνετα 25-12. Στο δεύτερο σετ οι νεοφώτιστοι της ΑΕΚ Κομοτηνής το πάλεψαν περισσότερο. Κρατήθηκαν μαζί στο σκόρ με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 13-13, αλλά και πάλι ο δικέφαλος με σερβίς και κόντρα επίθεση έκανε σερί 4-0 και ξέφυγε 17-13. Η Κομοτηνή κρατήθηκε μέχρι το 22-19 και εκεί ο ΠΑΟΚ με τον Τζούρις και τον Μαρκές τελείωσαν το σετ 25-19. Η Κομοτηνή ξεκίνησε με μικρό προβάδισμα 2-0 και 4-3 στο τρίτο σετ, αλλά ο ΠΑΟΚ με τρεις συνεχόμενους πόντους προσπέρασε 6-3 και μέχρι το τέλος δεν απειλήθηκε άλλο. Με το σερβίς του Τακουρίδη έκανε νέο σερί 4-0 για το 12-6 και αυτή τη διαφορά τη διατήρησε μέχρι το τέλος του σετ που έκλεισε 25-20 για το ΠΑΟΚ. Διαιτήτευσαν κύριοι Αβραμίδης και Γεωργιάδη στα σετ του αγώνα και οι διακυμάνσεις στο πρώτο σετ 8-5, 16, 10, 21, 11 και 25-12. Στο δεύτερο σετ 8-7, 16, 13, 21, 16, 25, 19 και στο τρίτο σετ 8-5, 16, 11, 21, 16. Και 25-20. Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν 6-42 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ Κομοτηνής προήλθαν 1-20, 29 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 14 λάθη των αντιπάλων.
Πρώτη εκπομπή λοιπόν, 90 συν και πρώτο παράθυρο βέβαια της εκπομπής 90 συν. Όπως πάντα η εκπομπή μαζί με τον υποφαινόμενο, τον Κώστα Δοντοκότση και την Φωτεινή την Πασχαλίδου. Το πρώτο παράθυρο για την φετινή χρονιά είναι πιο άλλο από το Βόλε της ΑΕΚ Κομωτινής μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Ξανά στα σαλόνια της Βόλε Λίγκ, καλεσμένοι εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Είναι ο πρόεδρος του ΤΑΑ της ΑΕΚ Κομωτινής, ο Τάσος Πετρίδης, καθώς και το λίμπερο της ομάδας, ο Ραφαήλ Μπανιώτης. Κύριε, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ξεκίνησαν οι επίσημες υποχρεώσεις. Να ξεκινήσω, Τάσο, ανάποδα, να ξεκινήσω από τον Ραφαήλ. Ξεκίνησαν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας με το League Cup Νίκο Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη με αντίπολο τον ΠΑΟΚ. Ήταν βέβαιο παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ Κομωτινής με 3-0 σετ. Και ένα φιλικό μόλις με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 3-2, για να επαναλάβουμε, έχασε μέσα στην Αλεξανδρούπολη στο φιλικό, ένα και μοναδικό φιλικό για την ΑΕΚ Κομωτινής. Να ξεκινήσουμε τις πρώτες εντυπώσεις, Ραφαήλ, από το πρώτο επίσημο παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς για μας ήταν και παράλληλα παιχνίδι προετοιμασίας, γιατί δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε κάποια φιλικά που θέλαμε, που προγραμματίζαμε. Οπότε το αντιμετωπίσαμε σαν ένα χρήσιμο παιχνίδι για συμπεράσματα. Ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετά μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και οι στόχοι μας σαν ομάδες, οπότε το αντιμετωπίσαμε κάπως έτσι. Τάσο, εσύ πώς το είδες το παιχνίδι? Ήσουν εκεί, πρώτο παιχνίδι, άλλο η Α2 βέβαια κατηγορία και άλλο η Volley League. Οι πρώτες εντυπώσεις από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε και ακόμη μια φορά στο στούντιο σας. Δεν μπορούσε να κάνουμε αλλιώς, ξεκίνημα τάσο με Volley League. Πρώτα η ΑΕΚ Κομωτινής στο Volley, όπως παλαιότερο Παθαϊκός Super League, έτσι η ΑΕΚ Κομωτινής και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, μια ομάδα. Ευχόμαστε να πάμε όλοι καλά, και εσείς και εμείς, και να έχουμε μια όμορφη χρονιά. Το πρώτο μας επίσημο μάτς για μας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, ας πούμε, και ειδικά μέσα στο ΠΑΟΚ που οι περισσότεροι είμαστε και ΠΑΟΚτσίδες και αισθανόμασταν κάπως αμήχανα. Παρουσιαστήκαμε όμορφα μέσα στο παιχνίδι, γιατί αυτά είναι και οι προτεραιότητες μας. Δεν είναι μόνο να κερδίζουμε. Εμείς τώρα δίνουμε εξετάσεις σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, ήμασταν όλη η ομάδα ήταν κομπλέ, με τους φορτιστές, με τους γυμναστές, με τους δύο προπονητές. Και η ομάδα, οι παίκτες, σταθήκανε, πιστεύω, πολύ καλά, σαν πρώτη φορά μέσα σε τέτοιο γήπεδο. Πρώτα πάρτε εκεί μέσα, σε πιάνει ένα δέος, γιατί το γήπεδο είναι τεράστιο, τεράστιο, και τα παιδιά προσπαθήσανε. Στο πρώτο βέβαια σετ ήμασταν λίγο έτσι μυδιασμένοι. Είχαμε και έναν ψιλοτραυματισμό του Διαγώνη, ο οποίος είχε μια ψιλοενέχνηση. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είπαμε να μην το ταλαιπωρήσουμε. Και η ομάδα στάθηκε. Βασικά πήγαμε καλά. Κάποια παιδιά φάνηκαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Βέβαια αυτά, να μην κρυβόμαστε, είναι κάποια συμπεράσματα, δεν είναι κάτι σίγουρο. Και εκεί ο προπονητής είναι ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι το σοβαρό με τον τραυματισμό του Μέλσον και πιστεύω ότι θα έχουμε μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα. Δηλαδή, οι παίκτες μας δεν υπολείπονται σε τίποτα από, όχι βέβαια από τις παίκτες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, αλλά πιστεύω ότι οι διαφορές είναι μικρές και θα κρυθούν πολλά μάτς στις λεπτομέρειες. Αναφέρθηκες πριν, εγώ θα το αναφέρω όπως και στην Α2, έτσι και στη Volley League τώρα, το τρίπτυχο διοίκηση, τεχνική ηγεσία, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, οι παίκτες, μια οικογένεια. Όπως ήταν στην Α2, μετά από αυτή την προσπάθεια κάποιων ετών ανέβηκε η ομάδα στη σαλόνια της Volley League, έτσι συνεχίζεται και τώρα. Είστε μια μεγάλη οικογένεια. Δεν σου κρύβω ότι αυτό μας δίνει έτσι λίγο θάρρος, γιατί όσο συμπληρώνεται η ομάδα, δοκιμάζεται. Δηλαδή, ειδικά από το κομμάτι του συμβουλίου που είπες, κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να φέρουμε εις πέρα σε αυτά τα πράγματα που για μας ήταν, δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει. Δεν τα φανταζόμασταν. Πιστεύω όμως ότι με ομαδική, έτσι, υπάρχει μία ένωση που μας ενώνει κάθε φορά, κάθε δυσκολία μας δυναμώνει. Θα το φέρουμε εις πέρας
Και έρχονται και άλλα άτομα στο δυναμικό μας. Στο δε προπονητικό team πιστεύω ότι πάνε καλά. Δηλαδή, αν και ο προπονητής μας είναι γι' αυτόν και εξετάζεται, δύσκολο, να δίνεται όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ακόμα και οι παίκτες που βλέπουμε ότι είναι κάποιες αξίες, και αυτοί εκεί που παίζανε, παίζανε με άλλους εισάξιους. Τώρα εδώ ο ένας είναι πιο αδύναμος, ο άλλος είναι καλύτερος, θα φτιαχτεί ένα ωραίο σύνολο. Πιστεύω θα δούμε όμορφο βόλο. Ραφαήλ, εσύ πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια, αγωνιζόσου στην Α2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, καμιά σχέση Α2 για μένα και για σας πιστεύω με την Volley League, έπαιζες λίγο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τώρα στα σαλόνια της Volley League. Πώς βλέπεις αυτές τις διαφορές, οι μεγάλες, μικρές, και πώς βλέπεις την καινούργια εμπειρία που ξεκινάς μετά τη μεγάλη επιτυχία βέβαια να αναφέρουμε στο Beach Volley που βγήκατε πρωταθλητές. Μάλιστα. Η Α2 που αγωνιζόμουν τα προηγούμενα χρόνια ήταν, να το πω, η μη επαγγελματική κατηγορία, δεν ήταν επαγγελματική. Οπότε η διαφορά είναι τεράστια, είναι όλα διαφορετικά, είναι όλα πιο συγκροτημένα, πιο σωστά οργανωμένα και πιο επαγγελματικά, όπως θα έπρεπε να είναι σε όλες τις κατηγορίες κατά τη γνώμη μου, αλλά τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι στην Α1 κυρίως τόσο επαγγελματικά. Οπότε για μένα είναι μεγάλη διαφορά και προσπαθώ και εγώ, όπως και πολλοί συμπαίκτες μου και η διοίκηση, όπως φαίνεται, να προσαρμοστούμε σε αυτή την πιο δύσκολη πραγματικότητα. Αλλά πιστεύω θα τα πάμε καλά. Ραφαήλ, θα ρωτήσω και το Τάσο, θα ξέρετε και ίδιο σίγουρα, τα ρόστερ των υπόλοιπων ομάδων. Έχουν ενισχυθεί ομάδες, ποιες ομάδες είναι λίγο πιο αδύναμες. Βέβαια, ξεχωρίζουν να πούμε ο Ολυμπιακός που ήταν πρωταθλητής, ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ που παίξετε χθες στο League Cup, ο Φοίνικας Σύρου. Υπάρχουν αρκετές δυνατές ομάδες. Πώς βλέπετε τα ρόστερ φέτος από αυτά που έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα, πριν ξεκινήσει 13 Οκτωβρίου το πρωτάθλημα? Από αυτό που έχουμε παρακολουθήσει, τα ρόστερ όλων των ομάδων φαίνεται να δυνάμωσαν με προσθήκες είτε ξένων καλών παιχτών είτε και Ελλήνων πολύ καλών παιχτών. Αναμένεται κατά τη γνώμη μου να είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Και εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν τον πρωτολόγο σαν πρωταγωνιστές στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά θα έχει πολλές καλές ομάδες κατά τη γνώμη μου. Τάσο, εσύ πώς βλέπεις την εμπειρία σου, τις άλλες ομάδες εκτός από την ΑΕΚ Κομωτινής? Από ό,τι διαβάζουμε, γιατί τώρα οι περισσότεροι κάνουν τα πρώτα φιλικά, τα πρώτα φιλικά με πλήρες ρόστερ. Έχουν δυναμώσει οι περισσότερες ομάδες, αλλά κάποιες είναι εντελώς καινούργιες, όπως και εμείς. Δηλαδή, ο Φοίνικας Σύρου έχει 11 άτομα καινούργια. Η Χαλκίδα έχει 9 άτομα καινούργια. Εμείς είμαστε καινούργια ομάδα. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε από την αρχή. Δηλαδή, αμέσως ανέφερα 4-5 ομάδες οι οποίες είναι σαν να ξεκινάς από το μηδέν. Δεν έχει σημασία πήρες έναν ίδιο παίκτη. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα. Η ομάδα πώς τελείωσε με το πώς θα ξεκινήσει δεν παίζει ρόλο μόνο το ρόστερ. Από εκεί και πέρα θα έχουμε, εγώ πιστεύω, πάλι 3 κατηγορίες. Δηλαδή, θα είναι οι δύο οι οποίοι δεν πιστεύω να τους ενοχλήσει κανένας. Τριών ταχύτητων, ναι. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν κάποια διαφορά από εμάς, γιατί εμείς είμαστε ο γρίφος, το ερωτηματικό. Να πάω να πω και την Αλεξανδρούπολη και τη Χαλκίδα και τη Σύρο, που αυτές οι δύο που ήταν η Σύρο και η Χαλκίδα ήταν στην πρώτη πεντάδα. Ήταν μεν στην πρώτη πεντάδα, αλλά φύγανε όλοι οι παίκτες. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Δηλαδή, η Σύρος τώρα πήρε διαγώνιο. Δεν είχε μέχρι τώρα διαγώνιο. Η θέση 9-10-11, αν δεν κάνω λάθος, και φέτος πάνε στα play-out. Τελευταία ομάδα υποβάζεται στην Α2. Σύμφωνα με την προκήρυξη. Πόσο θετικό είναι φέτος με 11 ομάδες, βέβαια, αφού ο Εθνικός Πειραιώς έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, έχει διαλυθεί. Πόσο θετικό είναι για το βόλεϊ τη Θράκη ειδικότερα, να είναι δύο ομάδες τη Θράκη στη Volley League, τόσο η ΑΕΚ Κομωτινής όσο και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης που σώθηκε πέρσι στα play-out? Κοίταξε, από τη δική μας πλευρά μπορεί σαν Κομωτινή να το βλέπουμε ότι είναι θετικό και σαν Θράκη πάλι το ίδιο βλέπουμε ότι είναι θετικό. Αλλά αυτό πρέπει εμείς να το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, πέραν της αντιπαλότητας που υπάρχει, γιατί είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για κάποια θέση, σίγουρα, εμείς πρέπει να είμαστε μαζί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή
Είμαστε δύο ομάδες οι οποίες έχουν από τους άλλους 60% παραπάνω έξοδα μεταφορικά. Και το κρίσιμο είναι ότι παίζουν στη τελευταία γωνία πρώτου γύρου και τελευταία γωνία του πρωταθλήματος. Ακριβώς. Θα μας αφήσουν δηλαδή να σκοτωθούμε μεταξύ μας ποια από τους δύο. Να έχουν κρυθεί όλα τα σου. Ακριβώς. Για κάποιον από τους δύο μπορεί να έχουν κρυθεί. Τέλος πάντων, θα δούμε. Η πορεία είναι αρκετά μεγάλη. Ναι. Μάλιστα, Ραφαήλισσα, πώς βλέπεις αυτό το θετικό δύο μάχες στράκες στη Βόλη Λίγκ. Προσωπικά, σαν Κομωτινός, με χαροποιεί πολύ που δύο ομάδες από τη Θράκη, από το μέρος που είμαστε εμείς, έχουν την ευκαιρία να παίζουν στην ίδια μεγάλη κατηγορία. Και πιστεύω ότι γενικά είναι καλό, γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους αντιπαλότητα ή κάτι τέτοιο, πέρα από μόνο μέσα στο γήπεδο. Μεθαύριο Τετάρτη, δεύτερο επίσημο παιχνίδι, μετά το πρώτο φιλικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, αντίπαλος ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, στο στολίδι βέβαια του δευτέρου Λυκείου Κομωτινής, στο κλειστό γυμναστήριο, εκεί που θα αγωνίζεται η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής. Πώς είδατε τον έναν αγώνα, πώς βλέπετε τον επίσημο αγώνα τώρα με αντίπαλο τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης? Με τον Εθνικό κάναμε το μοναδικό φιλικό της χρονιάς. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα αρκετά χρήσιμα με τα οποία δουλεύουμε τις υπόλοιπες μέρες στην προπόνηση. Όπως είπα και πριν, είναι ένα παιχνίδι για το League Cup. Μας ήρθαν λίγο πιο γρήγορα τα παιχνίδια από ό,τι περιμέναμε του League Cup. Λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ, να πούμε ακριβώς. Λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Οπότε θα το αντιμετωπίσουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Απλά θα είμαστε πάλι σε μια κατάσταση λίγο πιο ανέτοιμη, αν μπορώ να πω, από αυτή που θα έπρεπε, δυστυχώς. Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τάσο, εσύ πώς βλέπεις αυτό το παιχνίδι, πώς είδες και το φιλικό, βέβαια, το πρώτο φιλικό με τον, και μοναδικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης? Κοίταξε, το πρώτο φιλικό πέρασε. Είδαμε αρκετά πράγματα. Ήμασταν ίσως και ενθουσιασμένοι. Αλλά προσβληθήκαμε με το μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα ευελπιστούμε να πάμε καλύτερα, λόγω του ότι είναι τρίτο παιχνίδι. Άσχετο αν ήταν με τον ΠΑΟΚ ή με τον Εθνικό. Και εδώ πλέον δεν έχει δικαιολογίες, εδώ πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε. Εκεί πήγαμε απλώς για τα συμπεράσματα, την εμπειρία και όλα αυτά. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 13 Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ Κομωτινής έχει ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, θα έλεγα. Εκτός με την Κηφισιά, μέσα με το ΠΑΟΚ, έξω με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, μέσα με την ΑΕΚ. Πώς βλέπετε αυτό το ξεκίνημα? Μπορεί να κλέψει από κάπου, το πέρα παιχνίδι να πάει στο tie break? Μιλάω έστω και με τις μεγάλες ομάδες. Γιατί όσο περνάει ο καιρός θα είναι και πιο έτοιμη η ομάδα σίγουρα. Ακριβώς. Όσο η ομάδα θα βελτιώνεται, αν το καταφέρουμε αυτό, γιατί όλα είναι στο αν. Θέμα χημίας. Ακριβώς. Αν αυτό γίνει, η ομάδα, σας λέω, με τους παίχτες που έχουμε, είναι αρκετά ψηλά, πιστεύω, οι ελπίδες μας. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα όντως είναι δύσκολο, αλλά μην κρυβόμαστε ότι για μας, αν έπαιζες πρώτο παιχνίδι με την Αλεξανδρούπολη, θα έλεγες, θα έχεις το άνθρωπο πρέπει να το κερδίσεις. Ακριβώς. Δεύτερο παιχνίδι, αν είχες με την Χαλκίδα, έπρεπε να το κερδίσεις. Τουλάχιστον τώρα θα πρέπει αυτά τα μάτς να κερδίσουμε πολλά πράγματα. Πέραν τις εμπειρίες, είναι συνέχεια των φιλικών για μας. Είναι συνέχεια των φιλικών. Τι να ευελπιστούμε, ότι κάτι να κερδίσεις όμως με τον Ολυμπιακό. Να βγάλεις περισσότερη ενέργεια, πάθος, τα έχεις πιο χαλαρά. Αυτά για μένα είναι κέρδος. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, θα είναι λίγο επίπονο, γιατί το να χάνεις είναι κακό, κακό για έναν αθλητή, για έναν προπονητή και γενικά για εμάς που τα κάναμε αυτά, είναι, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα. Δεν πάει να είναι Ολυμπιακός, δεν πάει να είναι... Ραφαήλ, εσύ πώς βλέπεις την κλήρωση γενικότερα και την ομάδα όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται? Η κλήρωση αντικειμενικά δεν είναι η ευκολότερη δυνατή, είναι... Πρώτο αγώνα έχουμε στις 13 Οκτωβρίου με την Κηφισιά και μετά ακολουθούν όλες οι παραδοσιακά μεγάλες ομάδες. Για μένα από 13 Οκτωβρίου θα μπούμε ουσιαστικά στον πραγματικό μας στόχο, που είναι να εξασφαλίσουμε την παραμονή. Εκεί όντως, όπως είπε και ο Τάσος, δεν θα πρέπει να έχουμε δικαιολογίες και να ασχολούμαστε γενικά με άλλα πράγματα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από αυτά τα πέντε παιχνίδια. Είναι και είναι εφικτό, θα είναι εφικτό πιστεύω να πάρουμε κάποιους βαθμούς και κάποια καλά αποτελέσματα. Άφησα τα δύσκολα για τον πρόεδρο της ΑΕΚ Κομωτινής, τον Τάσο τον Πετρίδη. Να πάμε στα οικονομικά, Τάσο. Μια δύσκολη χρονιά ξεκινάει για την ΑΕΚ Κομωτινής. Κάνετε μεγάλο άθλο.
Τρέχετε νυχθημερών, θα έλεγα, για ενίσχυση. Μια πόλη, μια ομάδα, όπως ήταν ο Παθαϊκός παλαιότερα, καλό είναι να βοηθήσουν όλοι οι Κομωτινέοι και μέσα από αυτήν την κουμπί που ακούνε τώρα, τον 90 συν και γενικότερα. Ο κόσμος βοήθησε λίγο με τα διαρκείας, λίγο με χορηγούς. Η περιφέρεια και ο Δήμος είναι κοντά, γιατί μην είναι μόνο για το Θεαθήνη ή για τις βραβεύσεις ή όταν η παρουσία π.χ. της ομάδας της ΑΕΚ Κομωτινή στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η ομάδα και από την περιφέρεια και από το Δήμο και οικονομικά. Όσο μπορούν με αυτά που έχουν να σου τα ανοίγματα και η περιφέρεια ή Δήμος. Τάσο. Καλά το ξεκινήσαμε το όλο θέμα σήμερα, αλλά τώρα λίγο θα το στεναχωρήσουμε. Όπως είπες και εσύ, και ο κόσμος και οι επαγγελματίες της Κομωτινής νομίζω ότι συμπαραστέκονται στην ομάδα. Βέβαια, δεν τελειώσαμε ακόμα, γιατί τα άτομα που τρέχουν σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγοι. Μπορώ να πω όμως ότι υπάρχει πολύ πρόσφορο έδαφος και οι άνθρωποι είναι θετικότατοι. Το δεύτερο κομμάτι σου, η ερώτηση όσον αφορά την Δημαρχία, η οποία είναι, πρέπει πιστεύω να βοηθήσει. Αύριο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ένα από τα θέματα είναι και το δικό μας. Θα δούμε ποια θα είναι η βοήθεια της Δημαρχίας. Είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί έχουν εισπράξει πολλά θετικά και από τους κυρίους εκεί και εκτός αυτού κάνουν και μεγάλη προσπάθεια με το κλειστό του Δευτέρου Λυκείου, που πολλά από τα σημεία τους έχουν διορθωθεί, πολλά, όχι όλα βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είναι έξες παιχνίδι της Βόλης. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι και εκεί κάνουν προσπάθειες, γιατί έτσι λειτουργούν αυτά τα κομμάτια του Δήμου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κυνηγάμε εμείς κάποιους για να τα κάνουμε, αλλά σιγά σιγά τα βήματα είναι αργά. Από την περιφέρεια ακόμη δεν είδαμε τίποτα το θετικό. Τώρα αν θα δούμε, θα δούμε. Θα δείξει. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα είναι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς φτάσαμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και από αυτά τα δύο μεγάλα κομμάτια, την περιφέρεια και το Δήμο, περιμένουμε να δούμε τις βοήθειές τους. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία, όχι επειδή εμείς αντιπροσωπεύουμε το Βόλεϊ, αυτή τη στιγμή το Βόλεϊ αντιπροσωπεύει την Κομωτινή. Και νομίζω ότι ήδη με ένα φιλικό που έγινε, με ένα αγώνα League Cup, ήδη η Κομωτινή και η ΑΕΚ Κομωτινής συγκεκριμένα γράφεται και ακούγεται παντού. Αν αυτό δεν το ενισχύσουμε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Αν οι τοπικοί πρόκοντες το καταλάβουν, έχει καλώς. Από το κόσμο της Κομωτινής και όχι μόνο, και γενικότερα της περιφέρειας, τι περιμένετε και ένα μήνυμα που θα θέλετε να δώσετε στον κόσμο, να ξεκινήσω από τον Ραφαήλ. Εμείς από τον κόσμο της πόλης περιμένουμε να στηρίξει την ομάδα έμπρακτα, δηλαδή να έρθει στο γήπεδο, να πανηγυρίσει μαζί μας, να στεναχωρηθεί μαζί μας. Εγώ πιστεύω ότι 550 θέσεις που χωράει το κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Λυκείου θα είναι γεμάτες σίγουρα σε κάθε παιχνίδι. Προσωπικά και εγώ θα είμαι αισιόδοξος και να πιστεύω ότι θα είναι γεμάτες, εμείς θα χαρούμε πολύ. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για όλους τους ανθρώπους που θα μας παρακολουθούν και όπως είπα και πριν, θα θέλουμε να χαίρονται και να πανηγυρίζουν μαζί μας. Ο 8ος παίκτης λοιπόν. Γιατί είναι η εξάδραση, είναι το λίμπερο όπως είσαι εσύ λίμπερο. Ακριβώς. Τάσο, εσύ τι έχεις να πεις. Εγώ, σαν και εσένα, είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα το γεμίζουμε το γήπεδο. Γιατί θα κάνουμε ωραία πράγματα, πιστεύουμε, στο γήπεδο και δεν θα χάσει αυτός που θα έρθει. Ευελπιστώ ότι όλα συντελούν στο να έχουμε μια ωραία εξέλιξη. Εγώ έτσι τη βλέπω όλο το θέμα. Δηλαδή, ωραίο γήπεδο. Ωραίοι παίκτες εμβέλειας διεθνούς. Έχουμε άτομα της Εθνικής Ελλάδος. Πιστεύω θα πάμε καλά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε γενικότερα. Εγώ προσωπικά αυτό που θα ήθελα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, να δω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στο γήπεδο, γιατί είναι εκπληκτικό το συνέστημα και για τον παίκτη και για τον φίλαθλο να αγωνίζονται παρέα κατά κάποιο τρόπο, αυτό γίνεται μέσα στο γήπεδο, παθιάζεσαι το ίδιο. Θα είμαστε φίλαθλο. Μια μεγάλη παρέα λοιπόν όλοι. Τάσο, να κλείσουμε σένα. Και εγώ το ίδιο φίλο μου, ελπίζω και εσείς και όλοι να βρίσκονται στο γήπεδο
για να βοηθηθούν όλα αυτά τα παιδιά, γιατί είναι τρομερό το συνέστημα, όπως είπε και ο Ραφαήλ, είναι τρομερό το συνέστημα να παίζεις με γεμάτο το γήπεδο. Και μία μικρή απογοήτευση όταν είναι άδειο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ο κόσμος. Θα έρθει ο κόσμος γιατί δείχνουν ότι έχουν πιστεί ότι θα δουν κάτι όμορφο. Μάλιστα. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν τελειώνουμε εδώ συζητήσεις. Θα έχουμε και άλλα περισσότερα να πούμε όταν αρχίσει το πρωτάθλημα και μετά. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας πρώτης εκπομπής. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι κοντά σας και πάμε να συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ του Β' ομίλου της πρώτης αγωνιστικής. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, ΑΟ Καβάλας 82-72, Θύελλα Φερόνα, Εκομοτηνής 64-55, Εύρος Σουφλίου, ΑΟ Χρυσούπολης 65-39, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Φιλία Ορεστιάδας 66-54, Δημοκρίτιο, Βύρονας Καβάλας 74-53, Αρίων Ξάνθης, Αγία Βαρβάρα Καβάλας 57-55, ΕΑΣ Κομωτινής, Άθλος Ξάνθης 64-45. Πριν να περάσουμε να δούμε την βαθμολογία της πρώτης αγωνιστικής, να πούμε ότι στο πρωτάθλημα φέτος υπάρχουν δύο νεοσυστέτες ομάδες, ο Άθλος Ξάνθης και ο Βύρονας Καβάλας, με τους οποίους έπαιξαν οι δύο ομάδες της Κομωτινής. Μία μικροέκπληξη, θα λέγαμε, στην πρώτη αγωνιστική. Η Κομωτινής, η οποία έπαιξε 3 χρόνια στην τρίτη εθνική, ιτήθηκε στην πρεμιέρα μέσα στις σφαίρες από τη Θύελλα Φερόν, όπως ανέφερε η Φωτίνη, στα αποτελέσματα. Στη βαθμολογία, λοιπόν, ο Εύρος Σουφλίου, το Δημοκρίτιο, ο ΕΑΣ Κομωτινής, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, η Θύελλα Φερόν και ο Αρίων Ξάνθης έχουν 2 βαθμούς, ενώ οι ετημένοι έχουν από 1 βαθμό, η Αγία Βαρβάρα Καβάλας, η ΑΕΚ Κομωτινής, ο ΑΟ Καβάλας, η Φιλία Ορεστιάδας, ο Άθλος Ξάνθης, ο Βύρονας Καβάλας και ο Αθλητικός Όμιλος Χρυσούπολης. Να περάσουμε τώρα στη μία από τις δύο ομάδες της ΚΑΣΑΜΑ, τον Νέαντα Κομωτινής, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής, νίκησε την νεοσύστατη ομάδα του Άθλου Ξάνθης με 64-45. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Με το δεξί ξεκίνησε το πρωτάθλημα του Ανατολικού Μήλου της ΚΑΣΑΜΑΘ ο ΕΑΣ Κομωτινής, ο οποίος νίκησε σχετικά εύκολα 64-45 ημίχρονο 42-19 την νεοσύστατη ομάδα του Άθλου Ξάνθης. Η διακυμάνσεις σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε 6-0 μόλις το πρώτο λεπτό η ομάδα του ΕΑΝΤΑ, 17-1 στο 8 η μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, 35-13 στο 17, 38-15 στο 18, 42-17 στο 19, 42-24 στο 21, 62-36 στο 36 για να λήξει το παιχνίδι με 19 πόντους σε διαφορά. Διατίθευσαν οι κύριοι Ντούρας και η κυρία Σιγιώργη. Τα δεκάλεπτα 19-8, 42-19 ημίχρονο, 55-32 και 64-45 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για τον Νέαντα, Κλωναράς 3 με ένα τρίποντο, Κότσιος 4, Γούτσικας 7 με ένα τρίποντο, Νικέλης 10, Μπορμπίδης συμμετοχή, Λοΐσιος 20 πόντους, Παχιαδάκης 5 με ένα τρίποντο, Σκοπιανός 5 με ένα τρίποντο και Τερζίδης 10 πόντοι. Για τον Άθλο Ξάνθης, Ψαλτόπουλος 5, Βλάχος 3, Τεζεντζίδης 1, Αντωνίου 7, Παπαδόπουλος 6, Λαγογιάννης 9 με ένα τρίποντο, Μιλωνίδης 7 με 2 τρίποντα, Παγανάς 7 και Καλαμάρας σε συμμετοχή. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα βοηθός προπονητή του Άθλου Ξάνθης Γιάννης Παϊδάρης και ο προπονητής του Νέαντα Κομωτινής Δημήτρης Οικονομίδης. Προσπαθήσαμε να τρέξουμε το παιχνίδι, δεν μας βγήκε. Αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία λογικά θα βγει μες στην τετράδα πιστεύουμε. Έχουμε κάποια θέματα επειδή είμαστε καινούργια ομάδα, πιστεύουμε θα στη συνέχεια θα βελτιωθούμε και βήμα-βήμα θα πάμε καλύτερα πιστεύουμε. Στόχους δεν έχουμε, στόχο έχουμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας κατά κύριο λόγο και μετά είπαμε βήμα-βήμα βλέπουμε. Τώρα το τι θα προκύψει είναι ανάλογα και το πρωτάθλημα, είναι ανάλογα και το πώς θα πάνε τα παιχνίδια, πώς θα μας βγουν για τα παιχνίδια. Θα δούμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε καλά πιστεύω. Η φιλόδοξη προσπάθεια της ομάδας του Άθλου, νεαρή ομάδα, που προφανώς άμα συνεχίσει έτσι θα έχει μέλλον. Είναι κάτι σημαντικό αυτό να δημιουργούνται καινούργιες ομάδες στην περιοχή μας. Εμείς παίξαμε, αν και ήμασταν λίγα άτομα, ήμασταν 9, ελλειπείς. Συλλογικό να υπάρχουν ελλείψεις, γιατί πολλά παιδιά εργάζονται, έχουν υπηρεσίες αστυνομικοί, στρατιωτικοί,
κάποιοι αρρωσταίνουν. Εμείς έχουμε ένα ρόστερ γύρω στα 15-16 άτομα. Όποια παιδιά μπορούν έρχονται. Γι' αυτό είδατε σε κάποιους αγώνες είχαμε 9 παίκτες, σε κάποιους 10. Συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε το ευχαριστιόμαστε και νομίζω ότι βγαίνει και στο παιχνίδι. Εκτός από το τελευταίο διάστημα, δεκάλεπτο που χαλαρώσαμε, το κύριο χαρακτηριστικό μας που είναι η καλή άμυνα φάνηκε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα και δουλέψαμε σωστά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα στην επίθεση έχουμε κάποια προβλήματα που πιστεύω με τον καιρό θα τα λύσουμε. Ο Κοτσαρίδης έχει σταματήσει από πέρυσι. Ο Βελή δούλευε το παιδί, δεν μπορούσε να έρθει. Ο Βαχαρίδης έκανε μία επέμβαση σήμερα, γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει, το δελτίο του ήρθε. Και δύο παιδιά ακόμα που πήραμε φοιτητές, τα οποία θα σωματωθούν από εβδομάδα. Και συνεχίζουμε με το Δημοκρίτιο. Ξεκίνημα με το δεξί. Έκανε στη σεζόν το Δημοκρίτιο Κομωτινής, το οποίο νίκησε με 74-53 την νεοσύστατη ομάδα του Βύρονα Καβάλας για την πρώτη αγωνιστική του Ανατολικού Ομίλου της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Εύκολη τελικά νίκη του Δημοκρίτου Κομωτινής στην πρεμιέρα του Ανατολικού Ομίλου της ΕΚΑΣΑΜΑΘ με 74-53 υπέρ του Βύρονα Καβάλας, της νεοσύστατης ομάδας από την Καβάλα, ημίχρονο 44-25. Αν και προς τη μήνυ το παιχνίδι, τόσο το πρώτο ημίχρονο όσο και στις αρχές του δευτέρου έμοιαζε να είναι ντέρμπι. Οι διακυμάνσεις σε αυτό το παιχνίδι 0-4 στο πρώτο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, 5-10 στο 3 και 30. Πρώτη φορά προβάδισμα 11-10 στο 4 για την ομάδα του Δημοκρητίου. 25-19 στο 11, 29-20 στο 13. Τη μεγαλύτερη διαφορά την πήρε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου το Δημοκρίτιο 45-25. Από εκεί και πέρα, με ένα σερί 14-0 οι φιλοξενούμενοι μείωσαν 45-39 στο 27 και μείωσαν τη μικρότερη διαφορά 47-43 στο 29. Από εκεί και πέρα, πιο ψύχρημη ομάδα του Δημοκρίτιο άρχισε να αυξάνει τη διαφορά 65-51 στο 37, 69-51 στο 39 για να λήξει το παιχνίδι με 21 πόντους διαφορά. Διατίθεσαν οι κύριοι Ντούρα σε Σερετίδη στα 21-19, 44-25 ημίχρονο, 50-43 και 74-53 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για το Δημοκρίτιο: Σαριμπαλίδης 16 με 3 τρίποντα, Αυγερινός συμμετοχή, Σκουτέλης 12, Πολίτης 8, Γιάννης 8 με ένα τρίποντο, Μπελεγράτης 2, Κώστας 3, Πέγιος 13, Πλάκας 7 και Πολυζωήδης 5 πόντι. Για το Βύρονα Καβάλας, Παπα-Νικολάου 3 με 1 τρίποντο, Νουβάκη συμμετοχή, Γοργίας 9 με 2 τρίποντα, Βασιλιάδης 10 με 2 τρίποντα, Ισακίδης 2, Ιωαννίδης Σταυρόπουλου συμμετοχή, Χατζημόσκου 9, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε, Ζούπας 12, Γερακίδης 6 και Πρασίνης 2 πόντι. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Βύρονα Καβάλας, Παναγιώτης Παπα-Νικολάου, και ο αρχηγός της ομάδας του Δημοκρητίου, Παναγιώτης Κώστας. Νεοσύστατη ομάδα Βύρονας, μαχητική ομάδα, παλέψατε το παιχνίδι όσο μπορούσατε. Είχατε και ένα τραυματισμό, δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι το χατζημός. Το κακό με εμάς, ευχαριστώ. Το κακό με εμάς είναι ότι είχαμε σοβαρό τραυματισμό πριν έρθουμε εδώ. Το βασικό μας το πεντάρι έκανε τριπλό τραυματισμό και δεν ήρθε μαζί μας. Σήμερα είχαμε και μια δεύτερη περίπτωση, δεν πειράζει. Αυτά είναι στον αθλητισμό, αυτά συμβαίνουν, δεν το ήθελε κανείς, συνέβη. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια ομάδα 2 μηνών. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στην Καβάλα όσο μπορούμε να μπορούν να παίζουν και να παίζουν σε ένα υγιές περιβάλλον το μπασκετικό, αυτό που ξέρουμε να παίζουμε. Αυτή θα είναι η ομάδα μας, θα είναι μια μαχητική ομάδα με νέα παιδιά και θα παίζει για να ευχαριστηθεί τον μπάσκετ. Πώς βλέπετε, φέτος το πρωτάθλημα είναι σαν μια μικρή τρίτη εθνική, είναι 14 οι ομάδες, είναι 26 αγωνιστές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά για μένα τώρα που είχα καιρό να είμαι σε αυτήν την κατηγορία, το να κυκλοφορώ σε όλο τον Εύρο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι δύσκολο. Είναι επίπονο, είναι και πολύ έξοδο. Και θα δούμε, οι ομάδες οι οποίες είναι πιο συμπαγείς, πιο αραγείς και είναι ομάδες, ίσως θα τερματίσουν πιο εύκολα. Κάποιοι στον δρόμο μπορεί να έχουν προβλήματα. Παναγιώτη, η ομάδα ξεφύγει μέχρι 20 πόντους, τελικά έληξε το παιχνίδι με 21 πόντους. Έφτασε η αντίπαλη ομάδα μαχητική, αν και νοσήσετε, μέχρι και τους 4 πόντους. Πώς είναι στο παιχνίδι? Ήταν ένα ακόμη δυνατό μάτς. Τα παιδιά προσπαθήσανε πολύ. Ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, στην τρίτη περίοδο δηλαδή. Χάσαμε κάπως το σκορ, μας πλησίασε ο αντίπαλος. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι ξεκινήσαμε με το δεξί, το πρωτάθλημα, και έχουμε συνέχεια. Η ομάδα μέχρι πού μπορεί να φτάσει, θα σου ξαναρωτήσω. Επέπαιξε δύο τελικούς στα δύο προηγούμενα χρόνια, είναι ανανεωμένη, παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνει. Έχουν γίνει πολλές προσθήκες, έχουν έρθει πολλά καινούργια παιδιά, έχουν φύγει πολύ καλοί παίχτες που ήμασταν δύο χρόνια μαζί.
Το τι θα κάνουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Εμείς σίγουρα θα δίνουμε τα πάντα. Θα είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και στην άμυνα και στην επίθεση μέσα στο παρκέ. Όπου είναι να φτάσουμε, θα φτάσουμε. Σε ένα πρωτάθλημα μίνι τρίτη εθνική, θα λέγαμε 26 αγωνιστικές. Μίνι τρίτη εθνική δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να πούμε, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πολύ καλές ομάδες, πολύ καλοί παίχτες. Το σίγουρο είναι ότι όλοι θα προσπαθήσουν να φτάσουν μέχρι εκεί που μπορούν, και ίδια και εμείς. Και πάμε να περάσουμε στα αποτελέσματα της Super League. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Θεσσαλονίκης, Αστέρας Τρίπολης 2-0, Λεβαδιακός, Ατρόμητος Αθηνών 0-2, Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος 0-2, Όφι ΑΕΚ 0-3, Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάννηνα 2-1, ΑΕΛ Άρισα, Πανετολικός 1-0, Λαμία Ξάνθη βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε βέβαια στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, η κέντρη ομάδα της Θεσσαλονίκης με αυτό γκολ βέβαια. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, θα λέγαμε, με ξένο διαιτή, με ελβετό διαιτή. Φέτος τα ντέρμπι, όλα τα ντέρμπι θα διεξάγονται με ξένους διαιτητές. Να πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Στην κορυφή πλέον πέρασε ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος Αθηνών, έχουν 13 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, όπως γνωστόν, έχει ξεκινήσει με μείον 2 βαθμούς. Ακολουθούν ΑΕΚ, Άρης και Ολυμπιακός με 12. Ο Παναθηναϊκός πιο κάτω με 9. Αίτητος και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο ΠΑΟΚ, αλλά ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Λάρισα και ΠΑΣ Γιάννα 6. Ξανά πιο κάτω με 5 βαθμούς σε 4 αγώνες. Πανετολικός 5, Πανιώνιος 4. Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός 3, Λαμία 1 βαθμό σε 4 αγώνες, Όφη 1 βαθμό, ενώ στη τελευταία θέση χωρίς βαθμό παραμένει ο Απόλλων Σμύρνης. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί. Κοντά σας για το τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με το τέταρτο Βία Εγνατία Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, το οποίο διοργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εδώ στην Ροδόπη. Μια διοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όπως σας είπαμε, Κώστα, ο καιρός μας δεν τα χάλασε. Δεν τόσο καιρός, πάντως δεν το ήθελε κανένας, τόσο το δρομικό έγινε, όσο και υποδηλατοδρομία. Ναι, ναι, δεν αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις. Βέβαια, οι συμμετοχές ήταν πολύ περισσότερες, οι αιτήσεις μάλλον ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι οι συμμετοχές τις ημέρες των διοργανώσεων, αλλά είπαμε, ο καιρός φταίει για τα πάντα. Ο κόσμος πάντως αγάπησε, το δρομικό φωτεινό, ναι, είχε αρκετό κόσμο. Θα λέγαμε, οι συμμετοχές ξεπέρασαν το πιο ενθαρρυντικό. 240 άτομα, 41-42 περίπου να πούμε για την ακρίβεια, συμμετείχαν το Σάββατο στον μαραθώνιο, στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ο κόσμος έκανε τη βόλτα του, πέρασε καλά. Να πούμε και τους τρεις πρώτους οι οποίοι τερμάτισαν την πρώτη μέρα αυτήν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Νικολαίδης. Ο συνήθις ύποπτος. Έτσι ακριβώς. Δεύτερος τερμάτισε ο Κυριακόπουλος Γιώργος και τρίτος ο Ντίκας Βασίλης. Ο Ντίκας Βασίλης, να πούμε ότι ήταν και ο πιο μικρός έτσι της παρέας. Ήταν μόλις 15 χρονών. Πολύ ενθουσιασμένος με την εμπειρία του και σίγουρα θα συμμετάσχει και σε όλες τις επόμενες. Ο Ερυθρός Σταυρός φυσικά έδωσε το παρόν και ήταν εκεί για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 23η ταξιαρχία, 22η ήταν το ΕΚΑΒ, η ελληνική αστυνομία. Όλοι ήταν εκεί, 21η. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και αρκετοί ακόμα θελοντές. Φωτεινή, η δύναμη ψυχής ήταν ο Σύλλογος Εύξηνος Πόντος, ο ΠΑΣ Πρωταεκτών, ο Σύλλογος Ποντίων Θελωρίου, ο Σύλλογος Τριτέχνων Ροδόπης, όπως είπε στη Σαμαρίτη, ο Ερυθρός Σταυρός Πανταχού παρών, σε αθλητικά δρόμενα, πολιτιστικά τα πάντα. Έτσι. Και την δεύτερη μέρα, Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη το Ροδόπι Bike Run. Ένας αγώνας δρόμου ποδηλατικός για αθλητές και όχι μόνο, αλλά και χομπίστες που αγαπούν την ποδηλασία. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ακόμη πιο αντίξωες από ό,τι το Σάββατο. Είχε ισχυρούς ανέμους και η βροχή, η βροχόπτωση ήταν αρκετά δυνατή. Ικανοποιητικές πάντως συμμετοχές, Φωτεινή. Ικανοποιητικές, εντάξει, σίγουρα μπορούσαμε καλύτερα. Πάντα μπορούμε καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, όπως είπαμε, το στηρίζει ο κόσμος. Είναι εδώ για να συμμετάσχει και ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και με αυτήν την διοργάνωση. Και τους τρεις πρώτους νικητές και στο Bike Run, ο Νούρα Πτουλά πρώτος, ο Δήμος ο Λιανουρίδης, καθώς και ο Τοκαλατσίδης Γιώργος, οι τρεις πρώτοι νικητές.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, σας δώσαμε μερικές πληροφορίες για όσους από εσάς δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε από κοντά για να παρακολουθήσετε αυτά τα δρόμενα. Πάμε να δούμε και το βίντεο αφιερωματικό στο 4ο Βία Εγνατία Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Μια άλλη σημαντική εκδήλωση την Κυριακή από το πρωί έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν το Run Greece, για πολλωστή φορά γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Οι συμμετοχές, όπως πληροφορηθήκαμε και από τον υπεύθυνο, τον Κώστα τον Παντερόπουλο, ξεπέρασαν τις 3.000. Υπήρχαν διάφορα αγωνίσματα. Ήταν πάνω από 3.500, μάλλον ακριβώς. Ήταν ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων, ο αγώνας 5 χιλιόμετρων, αλλά και ο αγώνας των παιδιών, των μικρών παιδιών 800 μέτρων. Παρά τις αντίξωες συνθήκες και στην Αλεξανδρούπολη ψυχάλιζε, έβρεχε, οι συμμετοχές ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές. Να πούμε ότι το Run Greece Αλεξανδρούπολης είναι ένα από τα μεγαλύτερα Run Greece της Ελλάδος και το φετινό ήταν το μεγαλύτερο σε γυναικείες συμμετοχές. Πολύ σημαντικό αυτό για τις γυναίκες που δηλώνουν ενεργά έτσι, το παρόν και στις αθλητικές δραστηριότητες και διαγωνίζονται με τους άντρες που κατά ψέματα οι αντοχές τους είναι λίγο έτσι, μεγαλύτερες. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά, γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλοί φορείς συμμετείχαν και εκεί, μικροί και μεγάλοι, αθλητές και μη. Λάτρης των αθλημάτων και πάμε να δούμε ένα βίντεο αφιερωματικό στο Run Greece Αλεξανδρούπολης 2018. Ήρθε η ώρα να σας διασκεδάσουμε λίγο παραπάνω, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη μας εκπομπή και πάμε να παρακολουθήσουμε το χιουμοριστικό βίντεο αυτής της εκπομπής και τα λέμε σε λίγο. I've become the hunted.
Πάμε σε κάτι διαφορετικό, λίγο πιο σεξι. Το έχουμε κάθε φορά στην εκπομπή, όπως κάθε χρόνο, γελάει η Φωτεινή. Μην χαλάσουμε την παράδοση. Μην χαλάσουμε την παράδοση. Σπάει, δεν είναι μόνο αθλητικά, είναι και κάτι άλλο. 25χρονη πρωταθλήτρια όμως, η Αθηνά Κοίνη, η ωραιότερη Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών. Έτσι. Πάλι για αθλητισμό, βέβαια, αθλητισμός και πολιτισμός. 25χρονη πρωταθλήτρια έκανε ένα διάλειμμα στις προπονήσεις για να μας δείξει για πρώτη φορά την άλλη πλευρά του εαυτού της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με τις αιθιοπικές ρίζες. Ο παμπάς είναι από την ορεινή ναυπακτία και η μητέρα από την Αιθιοπία. Η Αθηνά έχει συγκλονιστική φωτογένεια και ένα ψεγάδιο στο κορμί αρχαία Ελληνίδα θεά που σε κάνει να θέλει να ξεκινήσει το στίβο εδώ και τώρα. Βέβαια, εμείς το στίβο το κάνουμε προαπομνημονεύτων χρόνων, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν βγάζει όμως σέλφι όπως η Αθηνά. Ακριβώς, Φωτεινή μου. Ωστόσο, η ταλαντούχα νηψιά της Μεσερέτ Ντεφάρ, δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκη στα 5 χιλιόμετρα, δεν σκέφτηκε ποτέ να εκμεταλλευτεί την εμφάνισή του. Ο αθλητισμός ήταν πάντα η πρώτη και μόνη της επιλογή. Είναι ίσως μικρή ακόμη, γι' αυτό ακόμη δεν σκέφτηκε να το εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, η Αθηνά έδειξε από πολύ νωρίς ότι όντως έχει αυτό που χρειάζεται. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Σαρδάμ, να μην κάνουμε σήμερα πρωταθλήτρια. Για βούρη ακριβώς. Ακριβώς για βούρη. Λοιπόν, θα το πω. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος νέος στα 3.000 μέτρα το 2013, πετυχαίνοντας ένα πανελλήνιο ρεκόρ που δεν είχε καταρριφθεί μέχρι και σήμερα. Έκτοτε, δύο σοβαροί τραυματισμοί την υποχρέωσαν να δείξει τη θέληση το πείσμα αλλά και την επιμονή της. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα της και με πολλή δουλειά, επανήλθε στο στίβο. Εν τω μεταξύ, αν ρίξουμε μία ματιά έτσι στο Instagram της, όπου ανεβάζουν τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια, να πούμε έτσι, διάφορες φωτογραφίες, δεν γίνεται να μην διαπιστώσουμε την ομοιότητα του supermodel Αλεσάνδρα Αμπρόσιο. Η Αθηνά λοιπόν ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό, τίποτα μα τίποτα άλλο δεν έχει σημασία για εκείνη, όπως είπαμε προς το παρόν. Η αναγνωρισιμότητα είναι επίσης μέσα στη ζωή των αθλητών, ειδικά όταν έχουν συνέπεια στις επιδόσεις τους αλλά και καλά αποτελέσματα στους αγώνες. Η Αθηνά δεν επιδιώκει να εμφανίζεται έτσι σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ως αθλήτρια είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, αλλά η ματαιοδοξία της περιορίζεται σε μια γλυκύτατη και εντελώς προσωπική αιμονή που έχει με τα ψηλωτά κουνά της. Πάμε λοιπόν να την απολαύσουμε. Τηλεθεατές, αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος της η πρώτη στον αθλητική εκπομπή 90 συν. Ανενώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα και κάθε χρόνο και κάθε Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα, λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πούμε ότι την επανάληψη της εκπομπής και κάθε εκπομπής μπορείτε να την παρακολουθείτε την επόμενη μέρα, Τρίτη, στην ίδια ώρα στις 7.30. Αυτά λοιπόν από εμάς. Επανήλθαμε. Και πάλι για το 2018-2019, έτσι δρυμύτερη ακριβώς. Και τους τηλεθεατές Φωτεινής περιμένουν και άλλες εκπλήξεις σίγουρα. Πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά παιχνίδια. Όπως τα καθιερώσαμε πέρυσι, θα τα συνεχίσουμε και φέτος. Εδώ είμαστε για να σας δείξουμε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και αυτή τη χρονιά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Δίνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα στις 7.30. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό βράδυ.